Η Δυτική Στερεά Ελλάδα ήταν στην αρχαιότητα η χώρα δύο μεγάλων εθνών, των Αιτωλών και των Ακαρνάνων. Η Ακαρνανία ήταν το δυτικότερο μέρος, έφτανε μέχρι τον Αστακό, την πύλη του Ιωνίου. Ο Αστακός είναι χτισμένος σε ένα φιόρδ που μοιάζει με φυσικό οχυρό. 21 οικοδομήματα έχουν κριθεί ως διατηρητέα γιατί έχουν να δείξουν αξιόλογα δείγματα της τοπικής αρχιτεκτονικής με έντονα νεοκλασικά χαρακτηριστικά στις όψεις τους. Είναι ένα, όπως το είπατε, ένα πανέμορφο λιμάνι που έχει και μοναδικές ακτές με νησάκια πολλά απέναντι. Το σύμπλεγμα των Εχινάδων νήσων που θυμίζει φιόρδ. Και είναι πολύ καθαρά τα νερά, ιδανικά για ψάρεμα. Ορισμένα από τα αντικείμενα παλιάς εποχής αφήνουν μία γεύση από την τότε ζωή στον Αστακό στο Λαογραφικό Μουσείο της περιοχής. Μερικά χιλιόμετρα από τον Αστακό βρίσκεται το εμπορικό λιμάνι. Το Πλατιγιάλι είναι το μοναδικό ιδιωτικό λιμάνι της χώρας που πήρε μεγάλο μέρος της κίνησης από τον Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη λόγω της απεργίας των λιμενεργατών. Αυτό ήταν ευτύχημα για μας, γιατί έτσι ξεκίνησε το Πλατιγιάλι, γιατί δεν υπήρχε η πολιτική βούληση παλιότερα φαίνεται να λειτουργήσει το Πλατιγιάλι. Έτσι με την απεργία, αφού ζορίστηκαν τα πράγματα, ήταν λύση ανάγκης. Και σαν λύση ανάγκης ξεκίνησε, αλλά αυτή τη στιγμή φαίνεται να δίνει λύση και προοπτική και στο μέλλον. Με την ολοκλήρωση της κατασκευής του αναμένεται να δώσει νέα όθηση και χαρακτήρα στην ανάπτυξη της περιοχής. Όταν ολοκληρωθεί αυτό το έργο στην περιοχή, ο κόσμος ο οποίος θα απασχολείται υπολογίζεται ότι θα είναι πλέον των 1.500 ατόμων. Της γεωγραφικής του ιδιομορφίας που μοιάζει με μικρό φιόρδ, ο κόλπος του Αστακού είναι το ιδανικό καταφύγιο για τα σκάφη. Στην άκρη της πόλης, εδώ και 50 χρόνια, ο κύριος Αντώνης διατηρεί ένα μικρό καρνάγιο. Εδώ κατασκευάζει και επισκευάζει κάθε είδους αλευτικά σκάφη με τον παραδοσιακό τρόπο. Βρισκόμαστε στο καρνάγιο το οποίο δημιούργησε ο πατέρας σας πριν από πόσα χρόνια? Πριν 50 χρόνια. Είμαστε μια κατασκευαστική μονάδα κατά κύριο λόγο παραδοσιακών σκαφών. Για χρόνια κατασκευάσαμε μηχανότρατες γρυγρή της τάξης των 20-22-25 μέτρων. Η δουλειά μας είναι σε άμεση συνάρτηση με την Αλία, η οποία και αυτή μπορώ να πω δεν είναι στα καλύτερά της. Προσπαθούμε εδώ στον τόπο να κρατήσουμε και την παράδοση που αφορά το ξύλινο σκάφος. Δεν υπάρχουν νέα παιδιά που να μπουν στο επάγγελμα, να ασχοληθούν με το αντικείμενο. Είναι μια δύσκολη δουλειά, θα έλεγα, αρκετά έτσι βαριά από σωματική κούραση. Πρέπει να έχεις μια τεχνική κατάρτιση που χρειάζεται κάποια χρόνια να την αποκτήσεις. Έχουν στραφεί σε άλλους τομείς οι πιο νέες γενιές. Χρειάζεται μεράκι αυτή η δουλειά για να την κάνει κάποιος? Σίγουρα πράγματα πρέπει να είναι κάτι που να τα αγαπάς. Σίγουρα χρειάζεται μεράκι. Το να παίρνεις τα ξύλα και να φτιάξεις ένα σκάφος είναι κάτι μοναδικό. Το κάθε σκάφος έχει τα δικά του χαρακτηριστικά. Ήσυχο λιμανάκι με φρέσκα ψάρια, εικόνες γαλήνης και ηρεμίας. Ο Αστακός συνδυάζει με αρμονία τη γραφικότητα με τον τουρισμό. Ιδανικός προορισμός για όσους αναζητούν κάτι διαφορετικό.